Για να γυρίσουμε στα δικά μας, συγκλώνησε στην κατάθεσή του στην εξεταστική για την τραγωδία των Τεμπών ο Ανδρέας Αλκανιώτης, ο φοιτητής που κατάφερε να επιζήσει από την τραγωδία αλλά και να σώσει 10 επιβάτες από τη μοιραία αμαξοστοιχεία. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ερώτηση που του απίφθινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, σχετικά με ανάρτησή του στα social media την ημέρα των γενεθλίων του. Με θάρρος, ο φοιτητής του απάντησε: «Δεν θα δεχτώ από κανέναν να πει κάτι για αυτή την πράξη που έκανε η μητέρα μου, δίνοντας το 1/5 του μισθού της». Μόλις είχε καθίσει στη θέση του, επιστρέφοντας από το κηλικείο, ετοιμαζόταν να τηλεφωνήσει σε ένα φίλο του για να κανονίσει να τον παραλάβει μόλις φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Και τότε έγινε η τραγωδία. Ο φοιτητής του εμπορικού ναυτικού, Ανδρέας Αλκανιώτης, περιέγραψε την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή τα όσα δραματικά βίωσε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Σηκώθηκα γρήγορα εκείνη την ώρα γιατί και εγώ ήμουν από τις Λαμαρίνες γύρω-γύρω. Μέσα ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, λόγω των αναθυμιάσεων, λόγω της φωτιάς και ό,τι και γότανε. Με την πρώτη ευκαιρία εγώ είδα ραγισμένο το τζάμι και πήρα μια βαλίτσα με ένα παιδί που δεν θυμάμαι ποιο ήταν και σπάσαμε το τζάμι. Ο φοιτητής προσπάθησε να βοηθήσει κι άλλους. Έσωσε περισσότερα από 8 άτομα. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε και εγώ αλλά και άλλα άτομα να απεγκλωβίσουμε άτομα και προφανώς που ήταν σε χειρότερη κατάσταση από εμάς, από ό,τι ήμασταν εμείς. Για να μπορέσουν να σωθούν κάποιες ψυχές. Ακόμα και σήμερα, όπως λέει, πιστεύει ότι πρόκειται για έναν εφιάλτη. Εγώ ακόμα το περνώ σαν ένα κακό όνειρο. Πολλοί παθόντες γνωρίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν είναι καλά. Όπως είπε ο 22χρονος Ανδρέας, τα όσα συνέβησαν δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Εννοείται να αποδοθούν οι ευθύνες ανάλογα. Και όχι μόνο σε αυτούς που ήταν μπροστά, αλλά γενικότερα. Σίγουρα δεν είναι ένας, ούτε δύο, ούτε ένα απλό ανθρώπινο λάθος στιγμής. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε πάντως το γεγονός ότι ο μάρτυρας ρωτήθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκαλη, σχετικά με ανάρτησή του για τα γενέθλιά του. Η μητέρα του είχε ετοιμάσει μια τούρτα με ένα τρένο, συμβολίζοντας τη σωτηρία του παιδιού της μέσα από την τραγωδία. Ελάτε στη θέση των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, το να γιορτάζουμε μια τούρτα με το βαγόνι. Δεν θα δεχτώ από κανέναν. Αυτή την πράξη λοιπόν που έκανε η μητέρα μου, έστω και συμβολικά και εγώ από χαρά και από ενθουσιασμό το ανέβασα, δεν θα δεχτώ κανέναν. Δεν πάει προσωπικά σαφώς, σε όσους με το κακολόγησαν. Να πει τίποτα γι' αυτό. Επειδή έχουμε ένα νέο παιδί, στο οποίο πραγματικά μόνο μια αγκαλιά οφείλουμε να δώσουμε, μπορεί να περίμενε την ερώτηση, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και να γίνει η ερώτηση. Ο Ανδρέας Αλκανιώτης είναι ένας από τους τρεις νέους που έχουν βραβευτεί για τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν στην τραγωδία των Τεμπών.